Επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί από σήμερα το πρωί η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η Αλέκα Παπαρίγα επισκέφθηκε την επιχείρηση κουφωμάτων Πλαίσιο Σύνδο, όπου περίπου 120 εργαζόμενοι είναι 5 μήνες απλήρωτοι και βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας στις εγκαταστάσεις των ελληνικών πετρελαίων, ενώ παραχώρησε και συνέντευξη τύπου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Τράκης, εξαπολύοντας επίθεση στο δικοματισμό και δηλώνοντας πως το πιο ρεαλιστικό είναι σήμερα η συγκράτηση της χώρας από τον κατήφορο. Το πιο ρεαλιστικό σήμερα είναι να συγκρατήσεις τον κατήφορο. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο. Αλλά και σε περίπτωση μικρής ανάκαμψης, η κυρία Παπαρίγα βλέπει νέο κύκλο κρίσης. Αν δεν σημειωθεί αυτός ο ανήφορος σε συνδυασμό με οργάνωση και σε συνδυασμό με εναλλακτική πρόταση εξουσίας, τότε ο αγώνας δεν θα φέρει αποτελέσμα. Και αν ακόμα έχουμε ανάκαμψη, θα είναι αδύναμη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και στο επίπεδο της Ευρώπης, και θα έρθει νέος κύκλος κρίσης πολύ πιο οξύς. Όσον αφορά τη συνένεση κομμάτων, η Αλέκα Παπαρίγα τη χαρακτήρισε εκβιασμό. Και η συνένεση τους χρειάζεται και γι' αυτό το λόγο. Πρώτον, για να τσακίσουν το λαό, αλλά τους χρειάζεται και για να υπάρξει μία ύφεση ανάμεσα στα ιδιαίτερα συμφέροντα του βιομηχανικού, του εμπορικού κεφαλαίου, του τραπεζικού κεφαλαίου, του κεφαλαίου που καθαρά στηρίζεται, ας πούμε, στα έσοδα από τις χρηματαγορές. Και ταυτόχρονα, βεβαίως, τέτοιες διαμάχες δεν είναι μόνο μέσα στην Ελλάδα, επεκτείνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένοντας στο ίδιο θέμα, και αν χρειάζεται συνένεση για την εκταμίευση της πέμπτης δόσης του δανείου, η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ τόνισε πως οι δόσεις εκταμίευσης του δανείου δεν έχουν σχέση με το λαό, όπως δεν έχει και το χρέος. Από τη στιγμή που το χρέος δεν έχει σχέση με το λαό και οι δόσεις εκταμίευσης επίσης δεν έχουν σχέση με το λαό, μα θα μου πείτε, θα το βρουν πρόσχημα. Ακριβώς επειδή θα είναι πρόσχημα, ο λαός δεν μπορεί να εκβιαστεί. Ενδεχομένως να του συμφέρει η συνένεση μετεκλογικά. Και κοιτάξτε να δείτε, οι πρόθυμοι δεν είναι μόνο μεταξύ τους. Εφόσον διαγραφεί αυτή η λογική της συνένεσης, οι πρόθυμοι είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι φαντάζεστε. Για το θέμα των εκλογών, η κυρία Παπαρίγα εξέφρασε την άποψη πως όταν θα διεξαχτούν θα είναι κάτω από κλίμα προβοκάτσιας και εκβιασμού. Αν οι εκλογές μπορεί να δώσουν λύσεις. Εμείς εξαρτάται τι εννοεί κανείς λύση. Εμείς θεωρούμε ότι οι εκλογές μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις να πάει το κίνημα ένα βήμα μπρος. Οι εκλογές θα γίνουν κάτω από φοβερούς εκβιασμούς. Για να μην σας πω ότι θα έχει και προβοκάτσιες μπόλικες. Σχολιάζοντας τις γαλλικές εκλογές και την τροπή που έχουν λάβει μετά τη σύλληψη του Ντομινίκ Στροσκάν, αλλά και όσα έχουν ακουστεί για τη δυνατότητα νίκης του Νικολά Σαρκοζή μετά τα γεγονότα αυτά, έκανε λόγο για υποβάθμιση των κριτηρίων βάσει των οποίων ψηφίζει ο γαλλικός λαός.